Ναι, εκείνοι που έχουν να πληρώνουν. Ναι. Εκείνοι που λόγω της ακρίβειας πρέπει να πληρώσουν, συγγνώμη, πρώτα για να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους, δεν μπορούν να πληρώνουν, έτσι, γιατί θα αγοράσω τρόφιμα, θα πληρώσω καύσιμα, να παίρνω τα παιδιά μου Ναι. σχολείο. Δεν μπορούν να παραλύσουν αυτά τα πράγματα για να πληρώσω δόση. Η Εσείς δόση συναντηθήκατε και και με θα τον... πρέπει, συγγνώμη, απλά για να ολοκληρώσω Πες τις το, σκέψεις, να. η δόση θα παραμεληθεί και πρέπει οι τράπεζες να κάνουν υπομονή. Εσείς Έτσι. συναντηθήκατε και με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Βάλατε κάτω έναν μηχανισμό αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων που εισηγείστε. Τι είναι αυτό ακριβώς? Δεν είμαστε εμείς που το Ποιος το βάζει στο εισηγούμαστε. τραπέζι? Η Κεντρική Τράπεζα. Α. Η Κεντρική Τράπεζα το έχει ετοιμάσει σε Δεν είστε λεπτομέρεια. μαζί, δεν συνεργαστήκατε για αυτή την ιστορία. Όχι, όχι, Α, όχι, όχι, είναι όχι. της Κεντρικής. Όχι, όχι, ναι. Προς Θεού. Απλά ενημερωθήκαμε για αυτό Μάλιστα. Για το εξηγήστε μας τι είναι μηχανισμό, το αυτό. σχέδιο, ο οποίος μηχανισμός, ο σχεδιασμός είναι κατατιθεμένος στο Υπουργείο Οικονομικών από τον Νοέμβριο του 2021 και είναι εκεί. Εμείς θέλουμε να προχωρήσει, να υιοθετηθεί, να καταθεθεί στη Βουλή, να ψηφιστεί για να ανακουφιστούν οι δανειολήπτες. Αντιμετωπίζει θέματα τα κέρια, θα έλεγα, για την προστασία των δανειοληπτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναστέλλεται και η εκποίηση μέχρι ότου δικαστή εάν υπάρχουν υπερχρεώσεις ή όχι. Αυτό το θέμα είναι ρυθμισμένο. Σε λεπτομέρεια είναι έτοιμο βασικά. Είναι τροποποίησης υφιστάμενων νομοθεσιών, κυρίως του μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως νόμου, κυρίως λέω, γιατί δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες, διότι πρέπει πρώτα να επεξεργαστεί και να δώσει να αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών, και εύχομαι να μην κολλήσει το θέμα, όπως πάρα πολλά κόλλησαν. Και αυτός ο μηχανισμός κόλλησε εξαιτίας του κυρίου Γιώργου Παντελή, τον οποίο κατηγορώ ότι κολλησιέργησε, προσπάθησε να το Το Γενικό Διευθυντή του θάψει. Υπουργείου αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο. Μάλιστα, Τον ναι. κατηγορείτε Προσπάθησε ευθέως. να το. Βεβαίως, αλίμονο. Αλίμονο. Προσπάθησε να το εξωστρακίσει, να το Ναι. χάσει. Δεν ξέρω γιατί. Έχει μανία ο άνθρωπος αυτός. Τι είναι Έχει μανία με τους επιπροσωπικού, είναι κάποιους δανειολήπτες. λόγους επικαλείται ο κύριος Παντελή. Οι λόγοι αυτοί δεν ευσταθούν, αγαπητέ μου. Και το ξέρει και τους τηλεοπτικά τους αναλύσαμε και με δελτίο τύπου πέρσι ή πριν λίγους μήνες, δεν θυμάμαι. Αναλύσαμε ότι όσα είπε δεν ευστάθουν. Και εγώ και χθες το είπα και επαναλαμβάνω, είναι επικίνδυνος. Πρέπει να έχω ακριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Το συζητήσατε με Έτσι. τον Υπουργό αυτό το πράγμα? Αν υπάρχει τέτοια Δεν εμπλοκή και τέτοια είναι σύγκρουση, δουλειά μου. Δεν είναι δουλειά μου εσείς να τον συζητήσω. καταγγέλλετε όμως. Κάποιος πρέπει Τον να το πει στον καταγγέλλω Υπουργό. γιατί είναι επικίνδυνος για την οικονομία γενικότερα και έχω 5 παραδείγματα. Έτσι, το ξέρει, τα ξέρει αυτά. Μάλιστα. Χθες το κατηγόρησα ξανά και αυτό το μηχανισμό, αγαπητέ μου, τον έχει ενταφιάσει προσπαθώντας να τον εξωστραγίσει, να τον θάψει. Είναι απαράδεκτος ο κύριος αυτός. Τέλος πάντων, συγγνώμη, αλλά Κατανοώ. δεν μπορώ να ανέχομαι να κάθεται στην πολυθρόνα και να σφυρίζει αδιάφορα. Έτσι. Και να του καίγονται να πλημμυρίζουν τα γραφεία και να διαλύονται τα πάντα. Μέχρι και σε αυτό φάνηκε ανίκανος. Μας κατηγόρησε παραπλανώντας την Δεν τον Ευρωπαϊκή έχουμε εδώ να Επιτροπή. απαντήσει όμως τώρα. Δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Κατανοούμε την καταγγελία σας. Δεν τον έχουμε. Θα τον Σταματώ. βρούμε από εβδομάδα να μας πει την άποψή του. Λοιπόν, καταρχάς, Και άρα για εκποιήσεις. τον μηχανισμό, Ναι, απλά για να ολοκληρώστε ολοκληρώσω αυτό για το τον μηχανισμό. μηχανισμό. Ναι, είπαμε ότι πρέπει να προχωρήσει, να μην μείνει εκεί, Ναι. διότι οι δανειολήπτες αγωνιούν. Μάλιστα. Παρακαλούν οι δανειολήπτες τον κύριο Παντελή, έτσι, διότι εκείνος θα αποφασίσει ή θα κάνει εισηγήσεις, να το αποφασίσουν να τον παραπέμψουν στη Βουλή, να Μάλιστα. είναι έτοιμα, είναι όλα έτοιμα, αγαπητέ μου Χρήστο. Κύριε Όλα Μελά, έτοιμα για να φύγουν. μέχρι να Λοιπόν, θα προχωρήσει. πάμε στις εκκλήσεις. Ένα λεπτό, γιατί δεν μας πιέζει λίγο ο χρόνος, μπλέξαμε με τις καταγγελίες σας. Θέλουμε να μας πείτε τι κάνω εγώ όταν λάβω την πρώτη επιστολή για εκποίηση. Πολύ συνοπτικά, γιατί το πρώτο βήμα είναι και το πιο σημαντικό.
Όταν πάρω την πρώτη επιστολή, δεν κάθομαι στη Μολυθρόνα και περιμένω τις προθεσμίες να παρέλθουν. Ναι. Τρέχω αμέσως στην τράπεζα πρώτα, να δω τον μπάνκερ μου, να δω πώς μπορώ να διευθετήσω μια σωστή αναδιάρθρωση. Πάω σε συμβούλους, είτε δικηγόρους, ελεγκτές, λογιστές, το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, χρηματοοικονομικούς συμβούλους, ειδικούς, να με συμβουλεύσουν για να μην πάω σαν το αρνί. Πόσο να χρόνο προτείνω... έχω από την λήψη της επιστολής? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει χρόνος, ας πω 30 μέρες. Ναι, έχει. Αλλά ο δανειολήπτης δεν πρέπει να κάθεται να περάσουν 20 μέρες. Πρέπει αμέσως να πάει, γιατί αυτός έχει το πρόβλημα. Η τράπεζα δεν έχει πρόβλημα. Έτσι. Μάλιστα. Κατανοητό. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Ακριβώς. Κύριε Μελά, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Από εβδομάδα όμως να δώσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες και για τις εκποιήσεις. Όσες θέλετε. Απλά να πω ότι γίνονται ζυμώσεις για τις εκποιήσεις. Α. Γίνονται ζυμώσεις συνεχώς. Το θέμα είναι πολύ επίγον και σοβαρό. Ναι. Γιατί μέχρι να έρθει το ειδικό δικαστήριο και να προχωρήσει για αυτή οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων. Ναι. Θα εκπίσουν τα ακίνητα και θα τρέχουμε. Θα το αναλύσουμε το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μελά. Να είστε καλά. Εγώ. Και βεβαίως υπάρχει πρόταση νόμου.